κοινωνία, όλα αυτά είναι ένα προσωπικό κόμμα. Τα κόμματα και σχηματισμοί Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η τελετή της ορκομοσίας. Είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο.
να πραγματοποιεί λοιπόν την ορκομοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Θα ακολουθήσουν οι καθιερωμένες πια υπογραφές, έτσι ορίζει το τυπικό. Και να πάμε στην Χρύσα Αρουμελιώτη. Χρύσα. Είμαι λοιπόν και έναν δικαιοπολιτικό από την κυρία Ιλιτσιάου, τον κύριο Πουλιαράκη και τον κύριο Μουζάγλα, που θα ακολουθήσει τον θρησκευτικό όρκο των προηγουμένων. Έτσι, ετοιμάζονται. Να τους ακούσουμε, Χρύσα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Θα τηρώ το Σύνταγμα. Και για τους τρεις ο πολιτικός όρκος. Χρύσα Ρουμελιώτη. Υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακολούθησε ο κύριος Ιεφανιμός, ο αρχιτέκτονος, και μετά με τη σειρά της κατάθεσης των Υπουργείων. Ναι. Θα υπογράψει τα πρωτόκολλα του διορισμού τους, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές και οι υφυπουργοί. Mm-hmm. Είπαμε, έχουμε 9 αναπληρωτές και 2 υφυπουργούς σε αυτήν την 24 μελών υπήρχε και η κυβέρνηση που θα οδηγεί στη χώρα τις εκλογές. Και βέβαια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε την υπογραφή, υπέγραψε το πρωτόκολλο του διορισμού της κυβέρνησης. Τώρα η κυρία Σάνου, η υπηρεσιακή πρωθυπουργός που ορκίστηκε χθες. Θα ακολουθήσει ο κύριος Ιερώνυμος, ως ύφιστε, και όπως σας είπα και πριν, ο πρώτος υπουργός ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο του διορισμού είναι ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης. Έτσι, ο υπουργός των εσωτερικών. Εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης είναι ο τίτλος του Υπουργείου του. Mm-hmm. Ο κύριος Μανιτάκης έχει σχηματίσει, να πούμε, σε αυτή τη θέση επί τρικομματικής κυβέρνησης ως μέλος της ΔΙΜΑΡ. Και ήταν εκείνος ο οποίος καθίστησε τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων. Ήταν ένα μεγάλο, ένας όγκος έργου τον οποίο επιτέλεσε ο κύριος Μανιτάκης. Θα είναι τώρα υπηρεσιακός υπουργός, όπως είναι αυτά, βεβαίως, Χρύσα, λίγο σε χάνουμε. Καταλαβαίνουμε, είσαι στο εσωτερικό εκεί και του Προεδρικού Μεγάρου και προσπαθείς να μιλάς και χαμηλόφωνα, βέβαια, γιατί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκεί. Λίγο δεν σε ακούμε πολύ καλά. Βλέπουμε την κυρία Θάνου με τον κύριο Παυλόπουλο σε μια συζήτηση. Η υπογραφή λοιπόν των πρωτοκόλων από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τώρα, και όπως είπαμε θα ακολουθήσει ο κύριος Μανιτάκης. Τώρα σε ακούμε καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγα και πριν, ελπίζω τώρα να ακούγαμε λίγο καλύτερα, ότι ακολουθεί ο πρώτος της τάξης υπουργός, ο κύριος Μανιτάκης, αμέσως μετά τον κύριο Ιερώνυμο. Ναι. Η θέση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιφορτισμένος με το πολύ σημαντικό έργο της διενέργειας της εκλογικής μάχης. Το έχει κάνει και στο παρελθόν ο κ. Μανιτάκης, ήταν σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Σας είπα και πριν ότι είχε αναλάβει και φέρει σε πέρα στην κατάρτιση των νέων οργανογραμμάτων των Υπουργείων όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής. Είναι ένα πρόσωπο πάντως ο καθηγητής ο Αντώνης Μανιτάκης, κοινά αποδεκτό, ακριβώς γιατί είναι ένας λαμπρός επιστήμονας και νομίζω ότι δεν υπήρχαν σπουδαίες διαφοροποιήσεις, για να μην πω ότι συμφώνησαν όλοι, και γι' αυτό άλλωστε είναι και σε αυτή τη θέση, εύκολα στην τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο Υπουργείο, Χρύσα. Έτσι ακριβώς όπως το λες, Σαντούλα. Να σας πω ότι θα ακολουθήσει η υπογραφή του κυρίου Νίκου Χριστοδουλάκη στη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι καθηγητής βεβαίως και ήταν υπουργός αντιδερμίσεων του Κώστα Σιμίτη και μάλιστα την εποχή που μπήκαμε στο ευρώ. Τώρα εισήλθε στο ζώνη του ευρώ. Δεν μπορούμε να ακούσουμε έτσι λίγο αυτό το διάλογο που έχουν οι υπουργοί. Δυστυχώς όχι. Χαιρετώντας εκεί και δεχόμενοι μάλλον τα συγχαρτήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρωθυπουργό. Να βάλουμε στη συζήτηση και τους καλεσμένους και τη Σοφία για κάποια σχόλια. Τον κύριο Γιάννη Βαϊγκό και τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Ναι.
ο οποίος υπογράψει το πρωτόκολλο του διορισμού του, ένα από την κρατεία και βέβαια πρώην αρχηγός ο κ. Διάκος, επίσης μια επιλογή που θεωρήθηκε φυσιολογική όταν ακούστηκε από χτες το όνομα του και ακολουθήθηκε Κιάου. Η οποία είχε χρηματίσει στο ίδιο Υπουργείο στην προηγούμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση, σε προηγούμενη μάλλον υπηρεσιακή κυβέρνηση. Νομίζω ότι κάπως στη σειρά, ναι. Έχει αλλάξει. Τώρα είναι ο Παγγελόπουλος, ήταν ο κύριος Γιώργιας, έτσι. Ο οποίος ήταν στη θέση του Υπουργού, είναι στη θέση του Υπουργού Παραγωγής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος, είναι πρίτανη στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνική Συγκοινωνιολόγος ο κύριος Γιώργιας. Ο κύριος Παγγελόπουλος βέβαια, τώρα τον θυμόμαστε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως διοικητή του ΕΟΠΗ και του ΟΓΑ αργότερα. Είναι τώρα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έκανα λάθος την. Νόμιζα ο κύριος Παπαγεωργόπουλος μίλησε για αυτόν. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είναι ο γνωστός, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τις κέσεις, είναι δικαστικός και τα λοιπά καθηγητής. Έτσι. Ο οποίος. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μολυβιάτης, τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, έχει διατελέσει το συγκεκριμένο Υπουργείο της κυβέρνησης Καραμανλή, βεβαίως και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του κ. Πικραμένου, ο κ. Μολυβιάτης. Ναι. Διπλωματικός σύμβουλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή παλιότερα. Έγραψε και ο κ. Μολυβιάτης. Επίσης μια θέση η οποία θεωρήθηκε δεδομένη όταν ακούστηκε το όνομά του. Ήταν και μάλιστα από τα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν, Χρύσα. Ακριβώς. Ο κ. Μουστάκας τώρα, ο αεροπαγήτης, στη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αεροπαγήτης με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, ο κ. Μουστάκας. Επίσης αναλαμβάνει ένα πολύ βαρύ Υπουργείο για τις 24 μέρες βεβαίως που μεσολαβούν. Και ο κύριος Δημόπουλος τώρα, ο οποίος πηγαίνει στη θέση του Υπουργού Υγείας. Ο καθηγητής από το Εθνικό και Καποδοσιακό Πανεπιστήμιο. Ακριβώς, και διάσημος οκολόγος. Είναι μέσα στο χώρο, γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της υγείας. Και παρόλο που είναι υπηρεσιακή. Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος ακολουθεί. Έκανα εγώ το προηγούμενο το λάθος. Είναι ο κύριος που σας είπα πριν, είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διοικητής του ΕΟΠΗ και του ΟΓΑ παλιότερα. Εδώ. Ο Παπαγεωργόπουλος Παγγελόπουλος ακριβώς. Λοιπόν, και θα ακολουθήσει ο κύριος Παναγιώτης Νικολούδης. Παραμένει στη θέση του. Είναι μία από τις δύο θέσεις που διατηρήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Στη θέση του Υπουργού Επικρατείας με αρμοδιότητα, την πάταξη της διαφοράς. Ο κύριος Νικολούδης παραμένει στη θέση του και εγώ εδώ να επισημάνω ότι πολλές μεγάλος όγκος διερεύνησης υποθέσεων διαφοράς είναι σε εξέλιξη. Έτσι, και τελευταία είναι αυτή η ιστορία, η μεγάλη ιστορία της Αγροτικής Τράπεζας. Ακριβώς, οι πτυχές οποίες συνεχίζουν να αποκαλύπτονται και να δείχνουν τη διάσταση λοιπόν, του σκανδάλου. Ο κύριος, ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών και διοικητής ανασυγκρότησης, ο κύριος Αντώνης Μακρυδημήτρης. Εμείς τον γνωρίζουμε από τη θητεία του το προηγούμενο διάστημα εκεί, σε εμάς. Καθηγητής του διοικητικού δικαίου. Ο κύριος Χρήστος Ζώης, στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας και Τουρισμού. Ο κύριος Ζώης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ναι, διαγράφει όταν δεν υπέγραψε το μνημόνιο, προσχώρησε στο ΣΑΝΕΛ και αργότερα ήταν πρόσωπο του συγκεκριμένου κόμματος και αργότερα αποχώρησε. Δημιουργώντας ένα δικό του σχήμα, σε σύμπραξη και με τον κύριο Πολύδωρα, αποτραβήχτηκε το τελευταίο διάστημα έτσι, από την ενεργό και πολιτική. Και τώρα η κυρία Άντιση Πρωτοψάλτη, που το πραγματικό της όνομα είναι Αττικιουζέλ, καθώς προέρχεται από την Αλεξάνδρεια. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας και Τουρισμού, η κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό της για τις επόμενες 24 μέρες σε ένα πολύ σημαντικό επίσης τομέα που η οικονομική κρίση τον έχει επιλέξει. Η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Συστημάτων. Ναι, και λέγαμε, Χρύσα, ένας άνθρωπος που έχει
πραγματικά συνδέσει το όνομά του, το όνομά της κυρία Λαμπράκη Πλάκα, με τον πολιτισμό. Για χρόνια πραγματικά είναι αυτό το οποίο αναπόσπαστο κομμάτι της δικής της ζωής, δίνοντας πραγματικά σπουδαία πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Πολύ σημαντικές εκθέσεις, πολύ σημαντικές εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη με θεματολογίες που δεν είχαμε δει για χρόνια στην Ελλάδα. Και έπινα και είπαμε ο κύριος Μουσουρούλης συνεφορά στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγής Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Υπουργός της Κυβέρνησης Καραμαλίτα, της Ναυτιλίας και Αιγαίου. Έτσι. Ο κύριος Μουσουρούλης επίσης είχε αποτραβηχθεί τα τελευταία χρόνια από την ενεργό πολιτική. Λοιπόν, βλέπουμε τον κύριο Δημήτρη Μελά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτού Υπουργού Παραγωγικής Συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγροτικής ανάπτυξης, ναι. Ο κύριος Μελάς ήταν στη Γενική Γραμματεία της Περιοχικής Παραγωγής και έχει θητεία στις Βρυξέλλες ως σύμβουλο σε τον αντίστοιχο τομέα. Ο κύριος Φλωγαΐτης, στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών για Ευρωπαϊκά Θέματα. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, έχει εξειδικευτεί στο Ευρωπαϊκό Δικαίωμα και αναλαμβάνει τώρα αυτή τη θέση σε μια επίσης εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, καθώς η χώρα είναι στη συνεχή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα ζητήματα είναι όλα ανοιχτά. Ο κ. Αλεξάνδρου, ο δεύτερος υπουργός που παραμένει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εδώ. Και λέγαμε ότι σε κάποιους τομείς οι οποίοι πραγματικά είναι νευραλγικοί, όπως αυτός των εσόδων, Χρύσα, έγινε η επιλογή να μην αλλάξει υπάρχει το πρόσωπο. Συνέχεια. Με πολύ μεγάλο στοίχημα, καθώς υπάρχει η στέρηση και πρέπει τα πράγματα να τρέξουν πάρα πολύ, ο κ. Αλεξίδης παραμένει. Ο κ. Ροδόλφος Μωρόνη, στην θέση του Υφυπουργού, στον Πρωθυπουργού και κυβερνητικό εκπρόσωπο της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης. Δημοσιογράφος, γνωστός. Δημοσιογράφος, επίσης τον ζήσαμε και εμείς εκεί κάτι. Επίσης και με μακρά θητεία ως Υπηρεσιακός Υπουργός, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τον βλέπουμε. Κύριος Μωρόνης έγραψε. Και νομίζω ότι ολοκληρώνεται. Όχι. Έχουμε ακόμη. Η θέση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κ. Σταλούδης, ήταν γενικός γραμματέας. Με την αντίστοιχη δημοσιότητα. Και έχουμε και τον πολιτικό όρκο που περιμένουμε να υπογράψουν τα δικά του στο δεύτερο τόπο. Γιατί επίσης το πρόγραμμα λέει ότι στις 2 η ώρα, 2 και, θα έχουμε λοιπόν... Η κυρία Κιάου, Σταυρούλα. Η κυρία Κιάου ήταν και η υπηρεσιακή υπουργός παιδείας, την προηγούμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση του κύριου Πικραμένου, καθηγήτρια. Θα, λοιπόν, θα έχουμε την συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου πια και έτσι, την πρώτη συνεδρίασή του αμέσως μετά. Και το φυλακείο, Κυρία τελετές παράδοσης θα ακολουθήσει μετά όλη την ημέρα. Ναι. Ο οποίος τον ζήσαμε επικεφαλής τεχνικών τμήματος μας στη διαπραγμάτευση που προηγήθηκε και στη συμφωνία της 12ης Ιουλίου. Ο οποίος είχε αναλάβει όλη την τεχνική επεξεργασία αυτής της διαπραγμάτευσης. Με επίφωνη προσπάθεια όλους τους προηγούμενους μήνες. Και ίσως με ένα μικρό διάστημα που ίσως ήταν λίγο πιο πέρα και δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, είναι αλήθεια. Ακριβώς. Αλλά συνέχεια άλλαξαν τα πράγματα και επίσης η επιλογή λοιπόν, αυτή. Θα ακολουθεί ο κ. Μουζάλας, ένα όνομα που δεν το ακούσαμε καθόλου από χθες, που ρωτούσαμε ποιος θα αναλάβει το σοβαρό θέμα του μεταναστευτικού. Ο κ. Μουζάλας είναι γιατρός με θύρα γυναικολόγος και έχει ασχοληθεί με τους γιατρούς του κόσμου. Ξέρει λοιπόν πολύ καλά αυτό το τομέα. Και είναι το πρόσωπο που επιλέγει να τοποθετήσει το μεταναστευτικό σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, σε μια περίοδο που έχει σοβαρή εξέλιξη από το μεταναστευτικό. Έτσι ακριβώς. Οξυμένο πολύ. Και με αυτές τις οργανώσεις πραγματικά να δίνουν από αυτό πια που δεν έχουν, για να στην προσπάθεια λίγο να απαλύνουν τον πόνο αυτών των κυμάτων των ανθρώπων, των δυστυχισμένων ανθρώπων που περνούν από τη χώρα μας προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Φοβάμαι όμως ότι η Σταυρούλα θα βρεθεί στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο ζήτημα αυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση πάνω στο θετικό, κρίσιμο αυτό ζήτημα. Και είναι θετικό επίσης ότι αποχωρεί επιτέλους από την κυβέρνηση η Τασία Χριστοδηλοπούλου.
Μια υπουργός που δεν τα κατάφερε στο μεταναστευτικό. Περισσότερο απασχόλησε, πιστεύω, την κοινή γνώμη και τα ελληνικά μίντια με τις δηλώσεις της. Συχνά αλλοπρόσαλες και πάντως όχι αποτελεσματικές. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ετοιμάζονται για την καθιερωμένη φωτογραφία, Σοφία. Θα συνεχίσεις. Βέβαια, η άλλη κουβέντα είναι και φαντάζομαι με κάποιον τρόπο αυτό το μικρό διάστημα θα αντιδούμε λίγο. Είναι τι θα έκανε ο οποιοδήποτε αν ήταν στη θέση της αυτή την περίοδο. Της κυρίας Χριστοδουλοπούλου. Πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα. Αλλά για να μην σταθούμε τώρα στα προσωπικά για κάποιον που έχει αποχωρήσει και κατά τα φαινόμενα μάλλον θα αποχωρήσει, πιστεύω, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι υποψήφια. Επομένως δεν θα ξαναμιλήσουμε για την κυρία Χριστοδουλοπούλου. Αυτό που έχει σημασία, πιστεύω, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι να συγκρατήσουμε Σταυρούλα και Θάνο. Ποια από τα πρόσωπα αυτά πιθανόν θα μείνουν στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή, ο κύριος Χουλιαράκης θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, πιθανόν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές, υπουργός οικονομικών. Λέγεται αυτό. Γιατί, από όσο έχουμε καταλάβει, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δεν προτίθεται να μείνει στο πόστο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές και αν του προταθεί εκ νέου το χαρτοφυλάκιο της οικονομίας. Κατά συνέπεια υπάρχουν κάποια πρόσωπα που πιθανόν τα βλέπουμε τώρα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση σε μια πρόβα τζενεράλε, θα έλεγα.